Εσύ έγινες μητέρα στα 20. Έμεινε έγκυος στα 20. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι εχθροί μου. Δεν θέλω να γίνει το οτιδήποτε και να έχω το παιδί μου μαζί. Είναι σίγουρα μια πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη που ανέλαβα σε πάρα πολύ μικρή ηλικία. Όχι κατά λάθος, επειδή ήθελα όντως να γίνω μαμά. Έχω το βάρος ότι εγώ θα φύγω για δουλειά και θα αφήσω το παιδί πίσω στο σπίτι. Μπορεί να χάσω κάποια εμπειρία που θα μπορούσε να περπατήσει, ξέρω εγώ, όσο έλειπε από το σπίτι. Το έχω πολύ άγχος αυτό και έτσι στεναχωριέμαι, αλλά. Εντάξει, έχεις όμως υποστήριξη. Έχω υποστήριξη, ναι, και όλα γίνονται για το παιδί μου, οπότε δεν μπορώ να μην δουλεύω. Πολλές φορές το παίρνω μαζί μου, αλλά δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα. Εσύ αυτό το παιδί το έχεις με τον Ρίκτα, σωστά? Ναι. Ήταν δηλαδή μαζί, το αποφασίσατε να. Ναι, είχε γίνει υποσυζήτηση. Ένα μήνα προσπαθούσαμε και έλεγα δεν μπορεί να μην είμαι έγκυος. Και εν τέλει μου ήρθε περίοδος. Και λέω, αποκλείεται, ξέρω εγώ, τη φάση. Είχα στεναχωρηθεί γιατί όσο ήμουν έφηβη είχα διάφορα προβλήματα με τα γυναικολογικά μου. Ακραία, δηλαδή, τύπου θα έκανα και χειρουργείο και θα μπορούσα να μην κάνω παιδιά. Πολυκυστικές. Δεν είχα πολυκυστικές, όχι. Απλά τα τεστ PAP μου, χωρίς να έχω κάποιο σουμουνού, έβγαιναν τεσσάρια. Που σημαίνει δυσπλασία ίσον. Που γεννητικότητα, ας πούμε. Πάει προς το καρκίνωμα, σε εισαγωγικά. Οπότε πρέπει να το αφαιρέσεις. Εμένα έβγαιναν 3 με 4. Και είχα έτσι πολύ δύσκολη εμπειρία σε αυτό. Εν τέλει έφταιγε η γυναικολόγος μου. Πήγα σε έναν άλλον που με ξεγέννησε κιόλας. Α, άρα τώρα δεν έχεις αυτό το όχι, θέμα. Όχι, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Λάθος. Είμαι πολύ προσεκτική γιατί είναι και κληρονομικό και από τη μαμά μου που είχε όγκο στο στήθος. Έχω κάνει, ας πούμε, μαστογραφία σε πολύ μικρή ηλικία. Την κάνεις από 35-40 και πάνω. Όταν είδα ότι έμεινα έγκυος, ήταν έτσι να σου πω. Βλέπω το τεστ 6 ώρα το πρωί και λέω. Απίστευτο, ξέρω. Ήθελες να γίνεις μήπως έγκυος, να κάνεις παιδί μικρή επειδή είχες και αυτό το άγχος ότι λες σε 5-10 χρόνια μπορεί όντως να μην μπορώ με τίποτα, ας πούμε. Σίγουρα το είχα στο πίσω μέρος του μυαλού μου και πριν μου δημιουργηθούν αυτά τα γυναικολογικά προβλήματα, πάντα έλεγα ότι θέλω να γίνω μικρή μαμά, να έχω μικρή διαφορά ηλικίας με το παιδί μου. Έλεγα 25 εκεί πέρα. Έγινε στα 20, it's okay, δηλαδή δεν έχει και μεγάλη διαφορά, αλλά με άλλαξε πάρα πολύ σαν άνθρωπο. Δηλαδή έγινε επειδή γνώρισε και τον κατάλληλο άνθρωπο, ας πούμε. Άμα ήταν ο κατάλληλος άνθρωπος, νομίζω δεν θα χωρίζαμε. Οπότε δεν ξέρω αν είναι ο κατάλληλος για μένα. Εντάξει, πολλοί όμως έχουν παιδιά και είναι χωρισμένοι και τα πηγαίνουν σχετικά καλά μεταξύ τους. Ναι, οι περισσότεροι πλέον στις μέρες μας είναι χωρισμένοι. Ας πούμε, όταν σπούδαζα στο τμήμα μου ήμασταν 15 άτομα. Τα 14 είχαν χωρισμένους γονείς. Σε τι, μία κοπέλα. Σε ποιο τμήμα? Σπούδαζα μακιγιάς, αλλά είχαμε και αγόρια και κορίτσια. Okay. Ήμασταν μίξ. Και έτυχε μία μέρα να είχαμε αυτή τη συζήτηση χωρίς να ξέρουμε τα προσωπικά του καθενός. Και απλά σήκωσαν το χέρι αυτοί που έχουν χωρισμένους γονείς. Και ήταν τα 14 άτομα, τα 15. Και εσύ δηλαδή είσαι σε αυτά τα άτομα? Ναι. Εμένα η μαμά μου μεγαλώνει μόνη της από όταν ήμουν 2 χρονών. Ήταν το πρώτο άτομο που εμπιστεύτηκα όταν χώρισα. Το σκέφτηκα να πάω σε ψυχολόγο και το σκέφτομαι ακόμη να πάω σε ψυχολόγο. Αλλά με βοήθησε τόσο πολύ η μαμά μου και έβλεπα τι έκανε η μαμά μου όταν ήμουν μικρή, πώς με μεγάλωσε, που είχα ένα πατέρα ο οποίος ήταν απόν. Ναι, μεν έμενε 1 χιλιόμετρο μακριά από το σπίτι. Αλλά ένιωθα ότι ο μπαμπάς μου δεν θέλει να με δει και ας είναι δίπλα. Δεν βοηθούσε οικονομικά, δεν βοηθούσε πουθενά. Οπότε είχα τη μαμά μου, η οποία δούλευε 10 και 12 ώρες τη μέρα. Ήμουνα με τη γιαγιά στο σπίτι για να με συντηρήσει εμένα η μαμά μου. Ο Ρίκτα, δεν ξέρω αν είναι πολύ προσωπικό αυτό, αλλά αφιερώνει χρόνο. Τον βλέπεις δηλαδή να νοιάζεται περισσότερο από ότι ο πατέρας σου, ας πούμε. Έχει κάθε δικαίωμα να βλέπει το παιδί αρχικά όποτε θέλει. Αν και έχω εγώ την κηδεμονία του παιδιού. Αλλά το έχετε μιλήσει. Ότι μπορεί να το βλέπει. Ναι, πρακτικά όποτε μπορεί να δει το παιδί, η πόρτα είναι ανοιχτή, μπορεί να τον δει, να πάνε μια βόλτα. Εγώ δεν είμαι καθόλου αντίθετη σε αυτό, ό,τι και να έχει γίνει μεταξύ μας. Τώρα το πόσο συχνά και το πόσο μπορεί, θέλει κτλ. Είναι στο δικό του χέρι. Δεν μπορώ εγώ να πιέσω κάποιον να του πω: θέλω κάθε μέρα να βλέπει το παιδί ή θέλω δύο φορές την εβδομάδα. Όποτε νιώθει αυτό ότι μπορεί, θέλει, έρχεται. Εντάξει, είναι και νωρίς ακόμα, οπότε το μέλλον θα δείξει τι θα γίνει. Ναι, είναι πολύ νωρίς. Έχεις καλές σχέσεις και με τους γονείς του Ρίκτα? Κοίταξε να δεις. Μέχρι πρότινος είχα πολύ καλές σχέσεις με τους γονείς του. Με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ, να σου πω την αλήθεια. Τους έβλεπα σαν δεύτερη οικογένειά μου. Απλά μετά από ένα σημείο, λίγο οι σχέσεις μπερδεύονται. Γιατί εμείς είμαστε χωρισμένοι. Είναι λίγο δύσκολο να με βλέπει, ας πούμε. Μπερδεύονται τέλος πάντων οι σχέσεις. Οπότε επέλεξα να κρατήσω τα τυπικά αυτή την περίοδο. Okay. Με τους γονείς του. Ο κόσμος, επειδή βγαίνεις πολύ στο Instagram. Πώς έχεις το Instagram ακολούθως, έχεις πολλούς, έτσι? Έχω 170.000. Ναι, και αυτό
πρόσφατα κιόλας. Δηλαδή ενώ είναι active αυτοί οι followers, δεν είναι ότι τους έχεις αποκτήσει σε διάστημα 10 χρόνων. Όχι, ναι. Όχι. Είναι πάρα πολύ active. Γενικά όλο το κοινό μου είναι πάρα πολύ ενεργό στο προφίλ μου. Έχουμε δει και προφίλ τα οποία έχουν και 500,000 και οι followers είναι άφαντοι. Ναι. Είχα γύρω στους 30 με 40 πριν από 3 χρόνια, όσο δούλευα ως μοντέλο σε μια εταιρεία ρούχων στη Θεσσαλονίκη. Εκεί δηλαδή ξεκίνησα να με μαθαίνει ο κόσμος. Με σταματούσαν στον δρόμο τις πρώτες φορές. Μόλις το είχα βάλει σιντερέλα και δεν το είχαν πιάσει πολύ. Πριν γνωρίζω τον Δημήτρη, τον Ρίκτα, και κάνουμε σχέση παιδί κτλ. Και μου λέγανε η κοπέλα που δουλεύει σε αυτή την εταιρεία, ξέρω εγώ, να βγάλουμε μια φωτογραφία. Και ξεκίνησα από τη Θεσσαλονίκη όλο αυτό. Μετά σίγουρα πήρε μια δημοσιότητα το προφίλ μου λόγω της σχέσης μου με τον Δημήτρη, όπως πήρε και το δικό του προφίλ. Είναι λογικό. Η σχέση μας ήταν πολύ έτσι active στα social media. Σου είχε γράψει και τραγούδι. Ναι, μου είχε γράψει πολλά τραγούδια. Α, πολλά. Εγώ ξέρω το αυτό που πάει εσύ. Σιντερέλα. Ναι, είχε γράψει πολλά, αλλά τι να το κάνει. Εντάξει, είναι κολακευτικό όπως το να. Εντάξει, είναι κολακευτικό, αλλά δεν πάει να σου γράφει όλο ό,τι τραγούδια θέλει. Είναι και η προσωπική σας σχέση, πώς θα είναι. Ναι, σίγουρα. Άρα, εσύ από Θεσσαλονίκη, έτσι. Ναι. Και ξεκίνησες σαν μοντέλο ρούχων, είπες. Ναι. Από μικρή, από. Είχαμε καραντίνα και μόλις είχα ξεκινήσει έτσι εγώ την πρώτη καραντίνα να ασχολούμαι με τα social. Είχα κάποιες εταιρείες οι οποίες δούλευα, αλλά δούλευα one-off συνεργασία. Και μου στέλνουν και μου λένε θέλουμε να έρθεις λίγο από την εταιρεία μας να σε δούμε. Τώρα και εγώ μέσα στην καραντίνα λέω εντάξει, κάνα story, κάνα post, τέτοια. Και μου λένε όχι, θέλουμε να έρθεις να φωτογραφίζεσαι εδώ πέρα, σταθερά, με μισθό το μήνα. Δούλευα 9 ώρες τη μέρα, κάθε μέρα φωτογράφηση, 5 στα 7. Πολλές φορές έκανα και Σάββατο, Κυριακή ή βραδινά. Και ήμουνα η μόνη από τις φίλες μου που δούλευα στην καραντίνα. Δεν δούλευα κανένας, έβγαινα έξω από άδειους δρόμους. Στο σχολείο πώς ήσουν? Στο σχολείο με αντιπαθούσαν όλοι. Αλήθεια σου λέω. Γιατί? Δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω. Με αντιπαθούσαν πάρα πολύ και τα κορίτσια και τα αγόρια. Με κορόιδευαν πάρα πολύ. Δεν τους έδινα και πολύ σημασία. Ήμουν, ας πούμε, το κορίτσι σε μια παρέα κοριτσιών που θα το ενημέρωναν τελευταίο ότι θα βγούμε, ξέρω εγώ, τάδε ώρα. Πολλές φορές δεν μου έλεγαν καν και τύχε να τις βλέπω έξω. Ήταν λίγο αυστηρή η μαμά μου με την ώρα και γύμνωσα πάντα πολύ πιο νωρίς από τα άλλα κορίτσια. Οπότε μπορεί γι' αυτό να μην σου λέει αυτό. Δεν ξέρω. Δεν κατάλαβα ποτέ να σου πω την αλήθεια το λόγο που με αντιπαθούσαν τόσο πολύ, γιατί ήμουν πάντα πολύ χαρούμενος και δεκτικός τύπος στις παρέες, είμαι πολύ κοινωνική. Πάντα ήθελα να βοηθάω, να τους φέρνω στο σπίτι μου, να πηγαίνω στα σπίτια τους, να παίζουμε. Αλήθεια σου φίλε. Το μόνο πράγμα που μου είχε πει η μαμά μου όταν ήμουν στο γυμνάσιο, επειδή πολλά κορίτσια είχαν σχέσεις ή μίλωσα με κάποια αγόρια τα οποία με γούσταραν, μου λέει ότι μπορεί να συζηλεύουν γι' αυτό. Και είναι κάτι που το πιστεύω μέχρι και σήμερα ότι μπορεί να συμβεί σε όλα τα κορίτσια ή σε αγόρια. Είναι η μόνη αιτία που μπορώ να σκεφτώ. Πολλά μπορεί να παίζουν ρόλο. Σίγουρα και αυτό είναι σημαντικός λόγος. Ειδικά και πιο μικρή υπάρχει περισσότερο. Ναι, είναι δύσκολη η εφηβεία. Δηλαδή από τους 30 στους 170 ακόλουθους δεν πήγες λογικά μόνο λόγω της σχέσης, έτσι, ανεβάζεις πολύ. Ανεβάζω, ναι, συχνά. Υλικό. Τους πιο πολύ έτσι μαζεμένους τους πήρα όταν έκανα τη βάφτιση του παιδιού μου. Ήμουνα γύρω στους 60 και πήγα μπάμε 90 και μέσα σε ένα διβδόματο πήγα 100. Δηλαδή από τη μέρα που βάφτισα το παιδί, μέσα σε ένα μήνα είχα πάρει 40.000. Άρα έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το νέες μαμάδες, φαντάζομαι θα είναι και άλλες. Πάρα πολύ, ναι, και προσπαθώ να περάσω κιόλας πολλά μηνύματα σε νέες μανούλες να μην φοβούνται. Δεν ξεχνάω ότι είσαι γυναίκα και ας είσαι μητέρα ενός παιδιού, πρέπει να αφιερώνεις χρόνο στον εαυτό σου. Αλλιώς δεν θα είσαι καλά ψυχολογικά και αν δεν είσαι καλά ψυχολογικά, το περνάς όλο κατευθείαν στο παιδί σου. Πολλοί νομίζουν ότι έχω μικρό κοινό στο προφίλ μου. Έχω από 25 και πάνω. Ναι. Δηλαδή δεν έχω πιτσίρικια σχεδόν καθόλου. Έχω ένα μικρό ποσοστό, αλλά τα active members από το και followers στο προφίλ μου είναι μανούλες, πάρα πολλές. Δέχεσαι κριτική που είσαι μικρή μαμά? Ναι, αρχικά έχω δεχτεί και δέχομαι μέχρι και σήμερα. Ένα τεράστιο bullying για πάρα πολλά πράγματα στα social. Δεν ξέρω ειλικρινά από πού να πρώτο ξεκινήσω. Εντάξει, όταν έχεις ειδικά απότομα μεγάλη αύξηση σε κοινό, υπάρχουν και αυτοί που θα σου πούν τι είναι αυτοί και θα αρχίσουν να κριτικάρουν διάφορα πράγματα. Με κρίνουν για το ντύσιμο, για το ότι θα βγω έξω για ποτό που πολλές φορές μπορεί ο άλλος να νομίζει ότι αφήνω το παιδί μου, ξέρω εγώ, και βγαίνω έξω να γλεντήσω. Ο τρόπος που μιλάω και εκφράζομαι στα social media, εγώ θεωρώ
ότι είμαι μία μαμά που είμαι ξεκάθαρα στο 2023. Ναι. Δεν είμαι καθόλου πιστοδρομική. Παλεύω καθημερινά για το παιδί μου. Θεωρώ ότι δεν αφαιρώ χρόνο στο παιδί σου, όχι τόσο ότι έκανε μικρή παιδί. Και τα δύο θα σου πω. Αυτό το ότι έκανα μικρή παιδί ήταν στι αρχέ. Ναι. Ήταν το πρώτο μπαμ. Και δεν ξέρει τι κάνει, δεν ξέρει τι έχει μέσα στο βρακί σου και μπλα μπλα μπλα. Αρχικά θεωρώ ότι όποιο δεν είναι γονιό δεν μπορεί να εκφέρει άποψη. Και μαμά να είσαι, πάλι δεν νομίζω ότι έχει καμία απολύτω δουλειά να μου πει τι θα είναι, κάνω. Είναι δικό σου δικαίωμα να θα κάνει παιδί, όχι. Αλλά είναι πολύ δύσκολο αυτό με τη μητρότητα και τα social. Ναι, σε κουράζει δηλαδή. Θα ξυπνήσω μία μέρα, ας πούμε, θα σου πω ένα παράδειγμα. Χθες ανέβασα ένα post με μία εταιρεία με ρούχα που συνεργάζομαι. Και ξεκινάνε κάτω από τα post τα σχόλια και μου λένε: θα μεγαλώσει το παιδί και θα μπει στο Instagram τη μάνα σου και θα δει τι τέτοια είναι, ξέρω εγώ. Αν μπω στο προφίλ, θα δω ότι μπορεί να είναι παιδάκια και μικρή ηλικία. Αλλά μου έχει τύχει να μου κάνουν σχόλιο και μεγάλοι άνθρωποι, μεγαλύτεροι από μένα, που δεν περίμενα σε καμία των περιπτώσεων να έχουν τέτοιε απόψει ναι. Ναι, και αντιλήψει. Στην αρχή με στεναχωρούσε. Είναι προκλητικά, α πούμε. Ναι. Αυτό, ναι. Στην αρχή με στεναχωρούσε πάρα πολύ, αλλά μετά από ένα σημείο ξέρουν οι φίλοι μου ποια είμαι, εγώ, η μαμά μου, η δική μου, πότε. Το άφησα πίσω. Αλλά είναι όντως πολύ στενάχωρο. Μπορεί να μην είμαι καλά ψυχολογικά μια μέρα και να μπω να διαβάσω, να τύχει να διαβάσω 2-3 σχόλια, γιατί δεν το κάνω συνήθως, και να αρχίσω να κάνω άλλες σκέψεις. Δηλαδή, όντως κάποιες φορές μπορεί να στενοχωρηθώ. Έχεις και θετικά μηνύματα όμως. Έχω πάρα πολύ θετικά και έχω πάρα πολύ πιστούς followers που με αγαπάνε και όντως με νιώθουν σαν φίλοι τους. Θα σου φέρω ένα μικρό παράδειγμα. Μία μέρα πριν γεννήσω, μου είχε συμβεί ένα περιστατικό μέσα σε ένα ταξί. Ήμουν έγκυος. Ο ταξιτζής με παράζει στη μέση του δρόμου, σε μία τεράστια ανηφόρα που στη Θεσσαλονίκη δεν είχε ούτε πιάτσα ούτε μπορούσε να κουβαλήσει τα πράγματα. Γιατί έλεγε ότι δεν θέλει το αμάξι να ανέβει σε ανηφόρα. Εγώ είχα βγει δημόσια, είχα πει το σκηνικό και είχα ανεβάσει και τις πινακίδες του. Και τρελάθηκαν όλοι στη Θεσσαλονίκη και τους πάσαν το ταξί. Χωρίς να τους πω εγώ πάτε εκεί πέρα κτλ. Εγώ το είπα για να ξέρει ο κόσμος ότι ο συγκεκριμένος μου έκανε αυτό το πράγμα, να προσέχετε γιατί έχουμε δει πάρα πολλά από ταξιτζίδες. Εντάξει, δεν είναι σωστό που το έκανε. Δεν είναι σωστό. Αλλά θέλω να σου πω. Νομικά ότι... θα μπορούσε να. Σίγουρα. Δεν σου λέω ότι είναι σωστό, απλά σου λέω ότι με αγαπάνε οι followers μου. Οι περισσότεροι. Yeah. Όσοι δεν έχουν τσομπολίτες. Πώς διαχειρίζεσαι τον κόσμο, έτσι, θα βγεις έξω, θα σε αναγνωρίσουν. Ναι, με αναγνωρίζουν συνέχεια, με σταματάνε, ξέρεις, για φωτογραφίες και τα λοιπά να μιλήσουμε. Με ενοχλεί η αγένεια. Δεν με ενοχλεί το να έρθει ένα παιδάκι ή ένας μεγάλος που έχει τύχει να βγάλουμε μια φωτογραφία. Είναι πολύ ενοχλητικό να βρίσκομαι, ας πούμε, για φαγητό. Τους λέω ότι... αυτή τη στιγμή τρώω, σε 10 λεπτά που θα τελειώσω, ξέρω εγώ, ή σε μισή ώρα θα βγάλουμε, αν είστε εδώ. Είναι πολύ εκνευριστικό να κάθονται στο τραπέζι γύρω-γύρω και να περιμένουν. Είναι. Ναι, το μου έχει συμβεί και εμένα. Ναι, δεν λέω ποτέ όχι. Σε φωτογραφίες ναι. Και τέτοια. Απλά πολλές φορές φοβάμαι γιατί για κάποιο λόγο παίρνουν τα βίντεό μου όλα και τα story. Μπορεί να κάνω ένα χορηγικό και να το πάρουν. Τα ανεβάζουν στο TikTok, στο YouTube. Μπορεί να είμαι με κάποιον άνθρωπο ο οποίος δεν θέλει να βγει στο TikTok, στο YouTube, στη δημοσιότητα όπως θέλεις πες το. Εμένα αυτό με φέρνει σε δύσκολη θέση. Με τον τρανό δηλαδή αυτό, γιατί εγώ αυτό είδα στο TikTok. Είναι ένα παιδί το οποίο έχει πολύ πλάκα, είναι πολύ ευχάριστο σαν άνθρωπο. Σίγουρα. Και μέχρι εκεί. Ο καθένα κάνει. Την δουλειά του. Έχει τύχει πολλές φορές να συνεργαστούμε λόγω και της δικιάς μου δουλειάς και της δικιάς του σε event, να έχουμε κοινά event κτλ. Όλο αυτό που έγινε σίγουρα το καλοκαίρι που ανέβασαν στα social media, γιατί δεν έχω μιλήσει ποτέ γι' αυτό σε καμία συνέντευξη, εμένα μου προκάλεσε μόνο κακό. Δεχόμουν απειλές στο Instagram, πάρα πολύ κακά σχόλια με έβριζαν εμένα, το παιδί μου, τη μάνα μου, την οικογένειά μου. Επειδή τα έχεις με το Ρίκτα αυτό. Εγώ με τον Δημήτρη, με το Ρίκτα, είμαι χωρισμένη εδώ και ένα χρόνο. Και... επειδή τα είχες δηλαδή, οι fans του Ρίκτα, ας πούμε, σε έβριζαν, κάπως έτσι το καταλαβαίνω. Δεν ξέρω αν ήταν οι fans του Δημήτρη ή όχι, και ποτέ δεν είπα εγώ αν είχα κάτι με αυτόν τον άνθρωπο. Απλά κατακρίνουν και δείχνουν με το δάχτυλο και πάντα την τρώει η γυναίκα. Εγώ αυτό είναι κατάλαβα. Ναι. Μπορεί εγώ αύριο να δείξω κάποιον που είμαι σε σχέση, ξέρω εγώ κτλ. Και είμαι σίγουρη ότι θα δεχτεί πάρα πολύ άσχημα σχόλια, γι' αυτό και θα το κάνω. Οπότε πιστεύεις ότι υπάρχει σεξισμός πολύ full. Εννοείται. Σε ποιους άλλους τομείς έχεις συναντήσει πράγματα που σε έχουν ενοχλήσει? Έχει τύχει να είμαι έξω, ξέρω εγώ πάλι, και να ακούσω πάλι αυτή έξω είναι. Στην δηλαδή, τι θα κάνεις στο τέλος? Θα είσαι όλη μέρα σπίτι και δεν θα. Αφού έχεις επιλέξει να είσαι στα social, πώς θα το. Δε,
δεν μπορεί να το καταλάβει νομίζω ο κόσμος και γενικά όποιος δεν ασχολείται με τα social πραγματικά να ζει από αυτό, γιατί εγώ ζω μόνο από το Instagram, ξεκάθαρα τα πληρώνω όλα από το Instagram, δεν μπορεί να καταλάβει την καθημερινότητα τη δικιά μας. Δεν μπορούν να το αντιληφθούν. Δεν τους κρίνω που δεν μπορούν, γιατί δεν γνωρίζουν όντως, αλλά... Εντάξει, δεν χρειάζεται να ξέρουν ακριβώς εσύ πώς κάνεις τη δουλειά σου, αλλά αυτό. Μπορούν να σέβονται, δηλαδή να μιλάνε πιο ανθρώπινα, όπως σέβεσαι κάποιον άλλον. Εννοείται, ναι. αυτό ακριβώς. Και τώρα δηλαδή στο Instagram ανεβάζεις full χορηγικά, πόσο καιρό το κάνεις αυτό? Το κάνω ένα χρόνο και πλέον δεν ανεβάζω τι ανέβαζα. Έχω τρεις εταιρείες οι οποίες είναι αγαπημένες μου, με αυτές δουλεύω. Okay, μπορεί να γνωρίσω κάποια εταιρεία που όντως να πάθω πλάκα από το προϊόν της και να πω ναι, θέλω να το κάνουμε. Αλλά έχει τύχει να έρθουν πάρα πολλές φορές εταιρείες με πάρα πολλά λεφτά και πολύ καλά λεφτά που ο κόσμος έξω εννοείται θα το δεχότανε. Αλλά το προϊόν σου είναι πολύ κακό. Ναι. Και εγώ δεν μπορώ αυτό να το δείξω στο κοινό μου, οπότε είναι όχι από μένα. Okay, άρα είσαι επιλεκτική, δηλαδή με τρεις εταιρείες που εμπιστεύεσαι. Πάρα πολύ, ναι. Και έχει να κάνει, φαντάζομαι, make-up. Ναι, με make-up, με ρούχα και κάποιες συγκεκριμένες με κοσμήματα που μου αρέσουν και έτσι προτείνω στον κόσμο. Αυτό είναι σούπερ. Να έχεις εταιρείες που είναι πολύ... δύσκολο. Δεν είναι μου πήρε αυτό, πάρα ναι. πολύ καιρό να το αντιληφθώ. Δεν είχα ποτέ κάποια εταιρεία η οποία είχε κακό προϊόν, αλλά δεν μπορώ να δείχνω καθημερινά στον κόσμο ένα σούπερ μάρκετ. Δεν είναι το προφίλ μου αυτό αρχικά. Θέλω να δείχνω την καθημερινότητά μου σε ένα βαθμό και αυτά που όντως χρησιμοποιώ εγώ και δουλεύουν σε μένα τα προτείνω στον κόσμο. Α, ωραίο mindset είναι αυτό. Γιατί μετά είναι λίγο. Μετά χάνεις την μπάλα. Χάνεις την μπάλα και ναι, είναι λίγο ενοχλητικό. Μία το ένα, μία το άλλο. Πάρτε και αυτό, δείτε και αυτό. Ναι. Έχεις και δικιά σου εταιρεία. Έχω τη δικιά μου εταιρεία με κοσμήματα. Θα άνοιγα ναι, εταιρεία κοσμημάτων η οποία πήγε από την πρώτη μέρα μέχρι την τελευταία λάθος. Για πες, δηλαδή ποιο ήταν το concept στην εταιρεία? Ήθελα να βγάλω κοσμήματα τα οποία δεν τα έχουν κοινές εταιρείες με τα κοσμήματα. Δεν ήθελα να είναι ακριβά. Ήθελα όμως να είναι καλά, να είναι ανθεκτικά. Όταν βρήκα τον άνθρωπο με τον οποίο ήθελα να συνεργαστώ, με μια εταιρεία κοσμημάτων άλλη, η οποία θα μου έκανε την παραγωγή χωρίς να φαίνεται πουθενά. White label, ας πούμε, λέγεται αυτό. Ναι. Όταν εγώ έδωσα τα σχέδιά μου, μου τα βγάζουν σαν δείγματα, τους λέω προχωράμε. Μετά από τρεις μέρες, τέσσερις, βλέπω μια φίλη μου, μοντέλο, που τους τα έχει στείλει η εταιρεία για να τα προμοτάρουν ως δικά τους. Όλα τα σχέδιά μου. Και εκεί τα πήρα στο κρανίο, γιατί είχα ανακτήσει με όλα αυτά με τα κοσμήματα κτλ. Και είπα ότι δεν θα το κάνω. Έχεις όμως επιχειρηματικό τέτοιο ή σχέδια επιχειρηματικά? Το οποίο έχω ξεκινήσει. Δεν θέλω να το πω γιατί δεν θέλω να το χρυσουζέψω όπως έγινε και με τα κοσμήματα. Αλλά θεωρώ ότι μέχρι το Σεπτέμβριο θα είναι πάνω. Πάλι έχει κάτι με ένδυση, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι ρούχα, αλλά έχει να κάνει με ένδυση. Παππού. Δεν θα σου πω. Δεν είναι παππού, όχι. Θες να κάνεις πολλές επιχειρήσεις, θες να έχεις κάτι δικό σου? Πώς το σχεδί, είσαι πολύ μικρή και έχει καταφέρει ήδη πολλά πράγματα. Μπράβο. Σίγουρα εννοείται. Νομίζω ότι τα social media έχουν ημερομηνία λήξης. Έχουν ημερομηνία λήξης. Δεν νομίζω να έχουν ημερομηνία λήξης τα social. Όχι. Νομίζω στην Ελλάδα πως έχουν. Δεν νομίζω. Έχουν μπει πολύ μέσα στην καθημερινότητα. Απλά δεν χρειάζεται να το έχεις επάγγελμα για πάντα. Δηλαδή, μπορείς δηλαδή και μια επιχείρηση άλλη να κάνεις, πάλι και αυτή θα έχει social. Ναι, θα έχει. Απλά δεν ξέρω κατά πόσο οι εταιρείες θα στηρίζονται στους influencers. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να είσαι το πρόσωπο απαραίτητα της εταιρείας. Ναι. Στατιστικά, το 80% των πωλήσεων στην Ελλάδα από τις εταιρείες ευθύνεται στους influencer. Είχε γίνει μια έρευνα πρόσφατα. Έχουν πωλήσει πάρα πολλοί εταιρείες με τους influencer, γιατί είναι πολύ έτσι πιο άμεσο στο κοινό από το e-shop, από το διαφημίσεις στην τηλεόραση. Καλά, αυτά έχουν πεθάνει προπολού. Παρ' όλα αυτά έχουν μεγάλο budget οι διαφημίσεις στην παραγωγή. Εννοείται. Εννοείται. Απλά στα social νομίζω ότι μία μέρα είσαι, την άλλη δεν υπάρχει καν. Σίγουρα. Είναι και λίγο ότι αν είναι κουραστικό για σένα να είσαι συνέχεια. Ναι. Γιατί άμα θέλεις, μπορείς να είσαι συνέχεια, αλλά συμφωνώ. Μπορεί να κουραστείς και σε κάποια συμφωνώ. Φάση. Συμφωνώ. Έχω δει, ας πούμε, πολλά προφίλ τα οποία ήταν εδώ από influencers και έχουν πέσει κάτω από τη δεκάδα. Ναι, γιατί κάποια στιγμή κουράζεσαι. Δεν μπορείς να είσαι συνέχεια στην επιφάνεια και να. Νομίζω ότι κουράζεται ο κόσμος από τους συγκεκριμένους. Γιατί αργά ή γρήγορα ο κόσμος κρίνει. Εσένα, ποιοι είναι αγαπημένοι σου στο Instagram? Δεν έχω κάποιον αγαπημένο, σου πω την αλήθεια. Γιατί δεν είναι κοντά στη δικιά μου την ιδεολογία. Είναι στο πλαίσιο με το σούπερ μάρκετ, ας πούμε. Ναι. Εντάξει, ξέρουμε ότι νούμερο ένα είναι η Τούνη. Αγαπημένο μου, τέλεια, απόχρωση νουδ. Που για μένα είναι σούπερ μάρκετ. Δεν την παρακολουθώ πολύ, αλλά. Ούτε εγώ, απλά τυχαίνει να έχουμε
έχουμε και κοινές εταιρείες κτλ. Βέβαια, από ό,τι ήταν παλιά, το έχει λατώσει πάρα πολύ με τις εταιρείες. Έχω δει ότι είναι και αυτή πολύ επιλεκτική. Για μένα, ένα νούμερο ένα προφίλ που είναι σούπερ μάρκετ είναι της φίλης της, της Στέλλας Πάσαρη. Όλα μαζί στα 28 ευρώ. Που δεν έχω κανένα πρόβλημα με την κοπέλα. Εγώ δεν θα ήθελα ποτέ να φτάσω στο προφίλ μου σε αυτό το σημείο. Και ας έχει και μισό εκατομμύριο όπως followers έχει, δεν θα ήθελα ποτέ να φτάσω σε ένα επίπεδο να έχω 30 story τη μέρα χορηγικά. Ναι, είναι εξουθενωτικό. Δεν θα μπορούσα να το κάνω ούτε για τα λεφτά. Κογοψιάλης, γνωρίζεστε? Ναι, έχουμε γνωριστεί. Είναι πάρα πολύ καλό παιδί. Ήμουνα και στα γενέθλιά του με τον Χταπόδια. Ήμασταν όλοι μαζί με τα παιδιά κτλ. Θεωρώ ότι το έχει πάει καλύτερα από όλου. Κογοψιάλης. Και η Κική. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Νομίζω όμως... αρέσει. Όχι. Η Κική θεωρώ είναι αγαπημένη μου. Ναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ έτσι όπως το πάει. Γιατί είναι σοβαρή εκεί που πρέπει, ταχώνει εκεί που πρέπει, δεν είναι ψεύτικη, τσαλακώνεται full, δεν φοβάται να μιλήσει, που είναι πολύ σημαντικό. Και είναι και ο δικός μου χαρακτήρας έτσι. Τη γουστάρω πάρα πολύ σαν άτομο. Και από YouTubers παρακολουθείς. Εντάξει, εκτός από μένα που εννοείται. Όχι. Όχι, ούτε εμένα. Τα βλέπω. Δεν θα σου πω ψέματα. Τα έχω δει σχεδόν όλα. Θα βλέπεις και άλλα κανάλια τότε, δεν μπορεί. Δεν βλέπω, όχι. Όχι. Και δεν το λέω επειδή κάνουμε μαζί τη συνέντευξη. Και στο Χρήση που πήγα, δεν τα είχα δει τα προηγούμενα. Στον Ροζ Πάθηρα που πήγα, δεν τα έχω δει τα προηγούμενα. Ούτε τα επόμενα. Συνήθως θα δω κάτι από YouTubers, ξέρεις, από το TikTok. Ας πούμε, δεν έχω παρακολουθήσει καθόλου Κόγια. Το βλέπω παντού να το σχολιάζουν σε διάφορα. Δεν μου πετάγεται σκέψη που κάνω στο For You. Dat Lily, μικρή Ολλανδέζα. Όχι. Δεν παρακολουθώ καθόλου. Δεν μου αρέσει το. Αυτό. Νομίζω η Dat Lily κάνει τις τρομακτικές ιστορίες. Ναι. Και η μικρή Ολλανδέζα δεν ξέρω τι θεματολογία στο YouTube της. Αλλά δεν μπορώ. Βαριέμαι. Ταινίες. Μόνο σειρά θα κάτσω να δω που θα μου αρέσει πραγματικά όντως. Η αγαπημένη μου είναι το Locked Up. Την έχω και την κοπέλα τατουάζ. Είναι πρωταγωνίστρια, είναι η Θουλέμα. Αλλά γενικά δεν έχω και το χρόνο. Ακόμη και να χαλαρώσω. Εντάξει, έχεις πολύ ωραία τατουάζ. Ευχαριστώ. Θες να κάνεις κι άλλα. Κοίτα, σίγουρα τώρα θα βάλω ένα stop γιατί έχω αρκετά. Και θέλω να κάνω πολύ συγκεκριμένα πιο μετά. Τώρα έχω βάλει. Το αγαπημένο σου ποιο είναι? Το που μου δείξες ή άλλο. Ναι, είναι αυτό εδώ. Και είναι και έχω κάνει τη Σιντερέλα. Σε σύγχρονη όμως. Okay. Είναι με τατουάζ, τι είναι. Η Σιντερέλα ήταν πριγκίπισσα. Ναι, είναι σταχτοπούτα. Α, η σταχτοπούτα. Ναι. Άρα το όνομά σου, εσένα, έτυχε να είναι Σιντερέλα, πώς βγήκε? Όταν ξεκίνησα να κάνω τατουάζ, έκανα τότε τις φωτογραφίες που σου είπα ως μοντέλο και μου λένε, θα σου δώσω ένα φόρουμ, έτσι λίγο σαν πριγκίπισσα είναι. Και μου λέει αυτός από την εταιρεία, μοιάζει πολύ ρε παιδί μου με πριγκίπισσα, αλλά είσαι πιο σύγχρονη. Και το είχα βάλει σαν κάψιον, Modern Cinderella. Στη συγκεκριμένη φωτογραφία. Το προφίλ στο Instagram δεν είναι έτσι, Modern Cinderella. Ναι. Άρα δεν είναι το όνομά σου το πραγματικό Σιντερέλα. Όχι. Μαρία. Α, Μαρία είναι. Okay, το Σιντερέλα είναι πολύ πιο unique, σίγουρα. Ναι. Ήταν η σταχτοπούτα και η φθανάνη. Αυτό ήταν η χιονάτη. Η σταχτοπούτα ήταν που έχασε το γοβάκι της. Ήταν μια καθαρίστρια. Μπράβο, ναι. Σε μια πολύ κακιά μητριά, τέλος πάντων. Και μετά είχε βρει τον πρίγκιπα, ο οποίος έκανε τα πάντα. Και είχε και την άμαξα που έγινε κολοκύθα σε κάποια φάση. Και ψάχνε με το γοβάκι ο πρίγκιπας το πιο πόδι ταιριάζει, ας πούμε. Ναι. Και πήγε στο τέλος αυτή. Okay. Οπότε σου άρεσε αυτό το παραμύθι? Μου άρεσε, ναι, γενικά μου άρεσε το παραμύθια. Άρα σου ταιριάζει, δηλαδή. Ναι, νομίζω γάντι. Νιώθεις και εσύ πριγκίπισσα? Ξέρεις τι, νομίζω ότι με αντιπροσωπεύει απίστευτα το όνομά μου στο Instagram, γιατί είμαι πολύ έτσι στους ανθρώπους μου πάντα γλυκούλα. Αλλά προς τα έξω δεν το πολύ δείχνω. Δείχνω λίγο πιο. Είσαι λίγο πιο έτσι από το με λίγο πιο στα social, δηλαδή. Ναι, προσπαθώ. Γιατί το κάνεις αυτό? Είμαι και στην καθημερινότητά μου, θα σου πω, πολύ απότομη. Με αυτούς που δεν ξέρεις πολύ καλά? Με τους δικούς μου. Μπορεί να είμαι το ένα δευτερόλεπτο πάρα πολύ γλυκός άνθρωπος και το επόμενο να είμαι αμέσως πολύ απότομη, μπορεί να γίνω πολύ ηρωνική. Είναι από τα ελαττώματά μου αυτά. Τα δουλεύω. Έχω πάρα πολλά ελαττώματα. Εντάξει, όλοι έχουμε ελαττώματα. Ναι. Αλλά αφού το αναγνωρίζεις. Τα αναγνωρίζω, ναι, το ξέρω. Και θέλεις να το δουλέψεις, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει ελαττώματα. Σίγουρα. Εντάξει, πάντως αν πας σε ψυχολόγο, σίγουρα. Δηλαδή, πώς το δουλεύεις εσύ μόνη σου, πώς το κάνεις? Προσπαθώ μόνη μου. Μιλάω πάρα πολύ με τους φίλους μου. 24-7 είμαστε τηλέφωνο. Έγινε αυτό, να το συζητήσουμε. Με τη μαμά μου πάρα πολύ, με βοηθάει. Θεωρώ ότι πρέπει να πάω σε ψυχολόγο, να συζητήσω κάποια πράγματα, να με βοηθήσει σε κάποια πράγματα, σε κάποιες σκέψεις αρνητικές που έχω συνέχεια. Σκέφτομαι συνέχεια το μέλλον και αγχώνομαι. Έχω πάρα πολλά τέτοια. Πιστεύω ότι μέσα στον επόμενο μήνα σίγουρα θα πάω. Εντάξει, λογικά είναι πάντως να τα έχεις αυτές τις ανησυχίες. Αλλά άμα ένα
κάνεις ψυχολόγο σίγουρα βοηθάει να τα δουλέψεις. Είναι πολύ πιο. Οπότε οι φίλοι σου σου λένε, ξέρω εγώ, εδώ είσαι έτσι, εδώ αυτό, έτσι. Τα έχεις καταλάβει ή μόνη σου το κατάλαβες ότι μου το λένε συνέχεια. Ο Νάκης και ο Νταμιάν πριν 2 εβδομάδες ήταν στο σπίτι μου και με έκραζαν, μου έλεγαν και είσαι πολύ έτσι και εκεί είσαι πολύ έτσι και το ένα και το άλλο. Και τα είχα πάρει στο κρανίο. Ήμουν έτοιμη να κλάψω. Αλλά όταν έφυγαν από το σπίτι και κάθισα και τα σκέφτηκα μόνη μου, κατάλαβα ότι σε πολλά έχουν δίκιο. Αλλά δεν σου κάψαν το σπίτι, ενώ. Όχι. Δεν είχαν θυμώσει. Όχι, όχι, όχι. Από τηλεόραση βλέπεις? Όχι. Να πας? Μου έχουν κάνει πολλές φορές πρόταση και για συνέντευξη και για εκπομπή. Θέλω να πάω όλα στην ώρα τους. Σίγουρα πρέπει να βρω κάτι το οποίο να μου ταιριάζει. Είμαι παιδί των social, εκφράζομαι πολύ ελεύθερα και θεωρώ ότι στην τηλεόραση θα πέσει πολύ ο χαρακτήρας μου και δεν θα είμαι τόσο δυναμική όσο είμαι στα social. Πότε ξεκίνησες να έχεις Instagram εσύ? Όταν ήμουν πρώτη γυμνασίου και Facebook. Σ' αρέσει δηλαδή ο Zuckerberg περισσότερο? Είχα ξεκινήσει με το Facebook στην αρχή. Μετά γίνεται το Instagram και τα λοιπά. Συνήθως ανέβαζα εμένα με το σκυλάκι μου. Σ' αρέσουν τα σκυλιά? Ναι. Έχω κι εγώ ένα σκυλάκι. Αλήθεια, πόσο χρονών? 5 είναι. Ο σκύλος μου μόλις αποφάσισε να σηκωθεί. Εμένα είναι 3,5-4. Μετά θέλοντας και μία, επειδή έκανα φωτογράφηση συνέχεια και είχα χίλιες φωτογραφίες τη μέρα, μία μου άρεσε, ρε παιδί μου, και την έβαζα. Και έτσι πήρα boost το προφίλ μου. Α, είναι αυτό που δείχνουν στο Instagram boyfriend που πας διακοπές και είναι ο άλλος. Συνέχεια έτσι. Ναι, έτσι είναι. Αλήθεια σου λέω. Άρα θέλεις να σε βγάλει τουλάχιστον 500 φωτογραφίες. Το λιγότερο. Την ημέρα. Βέβαια. Okay. Μπορεί και για ένα outfit να με βγάλει 500 φωτογραφίες. Και μετά κάθεσαι και διαλέγεις 500. Δηλαδή, καλύτερο μήπως να το στήσεις λίγο και να κάνεις 3 κλικς και μετά πάλι πολλές φωτογραφίες. Έχω μάθει και το κάνω τόσο γρήγορα πλέον. Που... Τώρα ποιος, ας πούμε, σε βγάζει φωτογραφίες? Μόνη μου, συνήθως. Άρα δεν σε αντέχει κανείς να. Όχι. Εκτός αν είμαι έξω με τους φίλους μου που αναγκαστικά οι φίλοι μου. Χαίρονται που σε βγάζουν ή. Όχι καθόλου. Αλλά δεν έχουν άλλη επιλογή. Οπότε οι φίλοι σου είναι ο Νταμιάν και η Κρυς. Όχι. Η Χρυσταλίνα είναι. Είναι ονό του παιδιού. Βέβαια, έχουμε 2 νονούς, τη Χριστέλινα και έναν ακόμη, τον Νίκο. Αν πάθει κάτι ο ένας να είναι ο άλλος. Δεν ξέρω. Κάναμε 2 νονούς. Δεν μιλάω καθόλου πλέον με τη Χριστέλινα. Γιατί? Αφού είχα έρθει για μια φωτογράφηση για το Water μου και ήσασταν μαζί. Δεν ήταν η Χριστέλινα. Sorry. Την μπέρδεψα με την Google. Ήταν η Google. Κάναμε παρέα πάρα πολύ. Τι να σου πω, από πρώτη γυμνασίου. Κάνω παρέα με τη Χριστέλινα. Κάνω πάνω από 10 χρόνια. Με στεναχωρεί πάρα πολύ όλο αυτό. Γιατί είχαμε και πολύ ενεργή σχέση στα social μαζί, βγαίναμε. Σκέψου, είναι ένα τραγούδι της Βύση, το οποίο κάθε φορά που παίζει στα μαγαζιά, στον κόσμο θυμίζει εμένα και τη Χριστελίνα και μας το στέλνουν συνέχεια. Δυστυχώς ή ευτυχώς, γιατί όλα, όπως είπα και πριν, για κάποιο λόγο γίνονται, δεν μπορούμε να συμβιώσουμε. Οπότε πήραμε διαφορετικούς δρόμους. Σε ζήλεψε λόγω κάποιο αγοριό? Ξέρεις τι, δεν είναι θέμα ζήλιας, όχι. Εγώ έχω άλλες προτεραιότητες στη ζωή μου. Έχω το παιδί μου. Ήρθαμε μαζί στην Αθήνα να νοικιάσουμε, να μείνουμε μαζί. Ήξερε ότι θα μένει και το παιδί κιόλας μέσα. Απλά εγώ δεν αντέχω το να είναι κάποιος άπραγος σε πολλά πράγματα. Να νιώθω ότι με κάνει στην άκρη. Να χρειάζομαι βοήθεια ουσιαστική ή εγώ ή το παιδί μου και να ακούω δικαιολογίες μονίμως. Και έχω φτάσει σε ένα σημείο που δεν έχω καθόλου υπομονή. Θα συζητήσω κάτι 1, 2, 3 μέχρι εκεί. Μετά, γεια σας. Και επειδή έχω το παιδί μου εδώ και είμαι μόνη μου στην Αθήνα, δεν έχω ούτε συγγενείς ούτε τίποτα, δεν μπορώ να ασχολούμαι με πράγματα τα οποία ουσιαστικά είναι ασήμαντα, αλλά σημαντικά για μένα γιατί είναι κολλητή μου, αλλά ήταν ασήμαντα. Πώς πήρες την απόφαση να έρθεις από Θεσσαλονίκη στην Αθήνα? Λόγω δουλειάς. Από το Σεπτέμβριο και μετά ξεκινούσα και ερχόμουν 3 φορές την εβδομάδα Αθήνα. Και δεν γινόταν να κάνω συνέχεια όλη αυτή τη μετακίνηση και με το παιδί και όλα αυτά. Και είπα ότι μαμά, θα πάω να μείνω στην Αθήνα. Μου λέει θα τα απεξέλθεις, θα μπορείς κτλ. Της λέω ναι. Θα το κάνω. Βρήκαμε το σπίτι με τη Χριστελίνα. Αυτή εν τέλει έφυγε. Και τώρα είμαι μόνη μου. Σε ένα τεράστιο σπίτι. Έχεις κάποια δαδά που σε βοηθάει με το παιδί, πώς το. Είχα, η οποία έφυγε. Γιατί πέθανε ο παππούς της. Αλλά τώρα ψάχνω. Γιατί είναι πολλά event τα οποία ναι, μεν μπορεί να γίνουν μεσημέρι-απόγευμα. Αλλά εγώ δεν θέλω να έχω το παιδί μου εκεί. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι εχθροί μου. Και δεν θέλω να γίνει το οτιδήποτε και να έχω το παιδί μου μαζί. Να γίνει κάποια σκηνή, κάτι. Ναι. Και να οτιδήποτε, οτιδήποτε. Και επειδή θέλω να τον προστατέψω, είναι κάποια συγκεκριμένα events τα οποία δεν μπορώ να τον έχω μαζί μου, οι δουλειές. Για το καλό του
παιδιού πάντα. Οπότε ναι, τώρα ψάχνω μια κοπέλα να με βοηθάει τουλάχιστον εκείνες τις ώρες. Και η διαφορά από Θεσσαλονίκη σε Αθήνα πώς σου φαίνεται? Εδώ κυλάνε όλα πάρα πολύ γρήγορα. Στη Θεσσαλονίκη τα ζώα μου αργά, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Είναι πολύ περισσότερα τα λεφτά, αλλά είναι και πολύ περισσότερα τα έξοδα. Εγώ αυτή τη στιγμή, ενώ έχω βγάλει, αν το έλεγε σε κάποιον ο οποίος παίρνει το βασικό μισθό, θα σου έλεγε τι τα έχεις κάνει όλα αυτά τα λεφτά. Δεν τα έχω χάρη να σου πω την αλήθεια, όλα αυτά τα λεφτά που έχω βγάλει από τα social. Δεν έχω κάνει ούτε ένα πράγμα για μένα. Δεν έχω πάει ένα ταξίδι για μένα να πω ότι τα έβγαλα, θα πάω να τα χαρώ. Μόνο πληρώνω. Έχεις πολλά έξοδα στην Αθήνα? Έχω, ναι. Είναι το παιδί έχει πολλά έξοδα. Ποια είναι τα κύρια έξοδα ενός παιδιού? Είναι σίγουρα το σούπερ μάρκετ. Φρουτόκρεμες δηλαδή. Φρουτόκρεμα, το γάλα του. Εντάξει, τώρα το φαγητό το μεσημεριανό. Τρώει αυτό που τρώμε κι εμείς. Γενικά τώρα το παιδί τρώει ό,τι τρώω κι εγώ. Οπότε είναι σίγουρα 500 με 600 ευρώ το σούπερ μάρκετ το μήνα, το λιγότερο. Μονίμως μαγειρεύω, δεν παίρνω τίποτα έτοιμο. Είναι οι πάνες, τα γάλατα. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς όντως με βασικό μισθό μεγαλώνουν 2, 3 και 4 παιδιά. Είναι το ενίκιο, είναι το παιδί. Είναι... Και το επίδομα του παιδιού είναι αστείο, είναι 70 ευρώ. Και αν έχεις 2, κατεβαίνει αντί να ανεβαίνει. Και αυτό που έλεγες πριν ότι θες να κάνεις πράγματα για τον εαυτό σου, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θα έκανες, ας πούμε? Θα ήθελα να πάω ένα ταξίδι, αν και δεν είμαι πολύ του ταξιδιού, δεν μπορώ να λείπω πολλές μέρες από το σπίτι μου. Ναι. Θα ήθελα να πω ότι θα πάρω το παιδί μου και τους φίλους μου και θα πάω 5 μέρες να ηρεμήσουμε, να χαλαρώσουμε. Δεν έχω το χρόνο να το κάνω, ούτε το έχω κάνει. Γενικά δεν είμαι σπάταλη. Είμαι σπάταλη, αλλά όχι σε πράγματα τα οποία δεν χρειάζονται. Δεν θα αγοράσω ποτέ ακριβά ρούχα, παπούτσια. Θα προτιμήσω αυτά τα 500 ευρώ της τσάντας, ας πούμε, από αυτές που είναι ακριβές, να πάω να τα φάω σε μια ταβέρνα με τους φίλους μου. Τι άλλο θα ήθελα να κάνω πέρα από το ταξίδι? Θέλω βασικά πρώτα να πάρω ένα σπίτι στη μαμά μου, εδώ στην Αθήνα, γιατί έχουμε δικό μας στην Θεσσαλονίκη. Και από θες να τη φέρεις στην Αθήνα τη μαμά, ε? Ναι, θέλει και η μαμά. Α, οκ. Okay. Αλλά δεν θέλετε να μένετε μαζί στο σπίτι σου? Ιδανικά θα σου πω, θα ήθελα να είναι μια μονοκατοικία, όπως ήμουνα στην Θεσσαλονίκη που είχαμε μια μονοκατοικία που ήταν 2 ορόφους συν ένα ακόμη πάνω, τρίτο. Ο χώρος της, ναι. Ναι. Γιατί μεγαλώνει, θέλω να τη βοηθάω, έχει και κάποια προβλήματα υγείας, γι' αυτό είμαι και πάνω κάτω τώρα το τελευταίο διάστημα με τη μαμά για να τη βοηθήσω. Σοβαρά είναι? Θα δούμε τώρα, προς το παρόν δεν είναι κάτι τόσο σοβαρό. Περιμένουμε να δούμε, ξέρεις, είμαστε στη φάση αποτελεσμάτων και τα λοιπά, περιμένουμε αποτελέσματα. Θέλω να είναι ήσυχη, έχει τραβήξει πολλά ζόρια. Περισσότερο δηλαδή επειδή σε μεγάλωσε μόνη της, ήταν δύσκολο? Ναι, αυτό. Σίγουρα. Μόνο η ψυχούλα της ξέρει τι πέρασε και επειδή το βιώνω κι εγώ τώρα. Τώρα καταλαβαίνω τη μαμά μου. Μέχρι να κάνω παιδί και να γίνω και μαμά η οποία είναι χωρισμένη, δεν την καταλάβαινε τη μαμά μου. Προσπαθούσα να μπω στη θέση της, αλλά ποτέ δεν την καταλάβαινα πραγματικά. Ας πούμε, πριν που είπαμε ότι με κράζουν, τρώω μπούλινγκ και τέτοια, και η μαμά μου δούλευε 10 ώρες και με είχε η γιαγιά μου για να με συντηρεί. Η μαμά μου έκλαιγε μονίμως γιατί έχανε χρόνο μαζί μου. Δεν με έβλεπε. Έκλαιγα εγώ. Μαμά, δεν σε βλέπω. Όμως δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Και έτσι είναι και με μένα. Απλά εγώ το δίνω σε social media. Δηλαδή, ναι. Τι άλλες μαμάδες ή αντίστοιχα πατεράδες, για να μην το βάλω μόνο στις γυναίκες, πρέπει να τους δείχνουμε το δάχτυλο, το ότι βγαίνουν έξω για δουλειά και δεν έχουν μαζί τους το παιδί. Έκανες πρόσφατα και αυξητική στήθου, σωστά? Ναι. Εγώ έβαλα αυτό το οποίο είναι το εργονόμι. Πώς το αποφάσισες, τι είπανε στα social? Στα social κράζανε τα αγόρια. Αυτό ήταν κάτι για τον εαυτό σου? Αυτό ήταν όντως κάτι για τον εαυτό μου. Είναι το μόνο πράγμα που έχω κάνει για τον εαυτό μου. Έχεις δίκιο. Και για τη δουλειά σου παράλληλα, γιατί φαντάζομαι εξωτερική εμφάνιση παίζει και αυτή η ρόλο. Σίγουρα. Τα κορίτσια ήταν πολύ θετικές απέναντί μου. Δηλαδή είχαν πολλές ερωτήσεις, πήγαν πολλές να κάνουν. Τα αγόρια εντάξει. Ειδικά τα μικρά δεν τα σχολιάζω, έφηβους και τέτοια έξω από την πόρτα. Οπότε έκαναν πολλές αυτή την επέμβαση επειδή το είδαν από σένα. Εντάξει, λογικά. Ξέρεις τι, ναι, πολλές. Δηλαδή πήραν το θάρρος γιατί εγώ δεν το έκρυψα ποτέ. Πριν καν πάω, το είπα ότι σκέφτομαι, πείτε μου εσείς να το συζητήσουμε κτλ. Είχαμε μια πρώτη αλληλεπίδραση. Για ποιο λόγο το έκανες, ας πούμε, εσύ? Εγώ το έκανα καθαρά γιατί όταν ήμουν έγκυος είχα πάρει 40 κιλά. Το στήθος μου και λόγω της εγκυμοσύνης αλλά και των κιλών είχε μεγαλώσει πάρα πολύ. Θύλασε ένα μήνα, δεν μπορούσα να θυλάσω άλλο με το παιδί. Και το στήθος μου έπεσε. Εμένα αυτό με δυσκόλυβε πάρα πολύ στα ρούχα στη δουλειά μου. Δεν μου άρεσε με τα μαγιό. Γενικά με έβλεπα και ήταν κάτι το οποίο ήθελα να το αλλάξω. Ο γιατρός μου ήταν εξαιρετικός. Αρχικά μου βρήκε ακριβώς ό,τι χρειαζόμουν. Ακριβώς το ένθεμα, το που θα μπει τι πάνω κάτω από το μη, τα πάντα. Και γι' αυτό βγήκα και να μιλήσω για να πω στο κορίτσι ότι δεν χρειάζεται να ντρέπεις άμα θέλεις να αλλάξεις κάτι πάνω σου. Το κάνεις χωρίς
δεύτερη σκέψη, χωρίς να σε νοιάζει τι θα πούν οι άλλοι. Έκανε ένα boost στην ψυχολογία σου αυτό. Πάρα πολύ. Okay. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο, αλήθεια σου λέω. Αυτό είναι το σημαντικό, να νιώθεις καλά πάρα με αυτό πολύ. Που κάνεις. Έκανε πάρα πολύ μεγάλο boost. Η διαδικασία ποια είναι, ας πούμε. Κάνεις 2-3 πρώτα ραντεβού που του λες θέλω να βάλω τόσο. Και σου λέει αυτός, μήπως να το δοκιμάσουμε έτσι. Σε βγάζει κάποιες φωτογραφίες και ουσιαστικά είναι σαν να βλέπεις 3D τον εαυτό σου. Πώς θα είναι με αυτό το ένθυμα, είναι τέρμα real. Να πω και να έχεις εικόνα. Ναι, δεν το έχουν βέβαια όλοι οι γιατροί. Το είχε ο δικός μου. Μετά τέλος πάντων κανονίζει το χειρουργείο και η διαδικασία είναι απλή. Το χειρουργείο κρατάει ένα μισάωρο, max 40 λεπτό εκεί πέρα. Από την επόμενη μέρα ξεκινάς και κάνεις τις δουλειές σου. Έχεις ένα πόνο. Είναι από τα ράματα που σε τραβάνε. Δεν είσαι στο κρεβάτι, δεν ζαλίζεσαι. Τα κάνεις όλο κανονικά. Εγώ έκανα ολόκληρο ταξίδι στη Θεσσαλονίκη με χιόνια. Είσαι κάπως θυλιγμένη γύρω με ταινίες. Έχεις τα ράματα, ναι. Γάζα. Και απλά φοράς ένα μπουστάκι δικό για ένα μήνα να το βγάζεις. Okay. Με αυτό κάνεις μπάνιο. Σου κάνουν ολική ένεση αρχικά. Ολική, ναι. Ολική σου κάνουν. Όταν ξυπνάς, νιώθεις εντάξει. Ξέρεις τη ζαλάδα του χειρουργείου, είχες και ολική. Την επόμενη μέρα. Πας όπου θες. Πονάει. Νευριάζεις γιατί νιώθεις ένα σφιχτό μπουστάκι πάνω σου μονίμως και δεν μπορείς να το βγάλεις για να πάρει θέση στο στήθος. Αλλά αξίζει απίστευτα. Και τώρα πώς είναι. Νιώθεις κάτι διαφορετικό πάνω σου. Όχι. Θέλει ακόμη. Θα σου πω. Για να πάρει κανονικά θέση το στήθος έτσι όπως πρέπει να είναι, θέλει ένα χρόνο για να ξεπριστεί τελείως. Ναι. Εμένα ξεπρίζεται πολύ εύκολα. Δεν νιώθω κάτι ξένο. Δεν πονάει δηλαδή. Όχι. Δεν. Τίποτα. Είναι σαν να έχεις κανονικό στήθος πάνω σου. Δεν σκέφτομαι να βάλω. Εντάξει. Βάζει και σε αγόρι. Για γιατρός μου πάντως. Στήθος. Ναι. Για κάποιον που δεν έχει καθόλου, ας πούμε. Τα αγόρια πολλές φορές είτε ζητάνε ανόρθωση γιατί κάποιοι έχουν πεσμένο στήθος και έχουν κόμπλεξ και μου είπε ο γιατρός μου ότι πάνε πολλά παιδάκια σε ηλικία 15 με 17, 18 χρονών, 19, όλα με συγκατάθεση γονέα, γιατί αυτό τους δημιουργεί ψυχολογικά στην ψυχολογία τους στο σχολείο, τους κοροϊδεύουν πολύ κτλ. Τους βλέπει πρώτα ψυχολόγος για να δουν αν όντως το έχουν ανάγκη. Μου είπε ότι το κάνουν πάρα πολύ νέοι αυτό το πράγμα. Αγόρια. Μα καλά, κυκλοφορούν στο σχολείο χωρίς μπλούζα. Όχι, ρε εσύ, αλλά πες ότι πας το καλοκαίρι, ξέρω εγώ, θάλασσα. Ή στο σπίτι, ναι, κάτι. Κατάλαβες. Με τους φίλους σου, ναι, κάπου ναι. Να τύχει, ναι. Ποια είναι τα σχέδιά σου τώρα. Προσπαθώ λίγο να ηρεμήσω, γιατί μου έχουν πέσει έτσι διάφορα προβληματάκια αυτόν τον μήνα. Ήταν πολύ δύσκολο μήνα για μένα. Έψησε αρνή. Όχι. Έλα, Στέλιο! Έτοιμο είναι. Παϊδάκια. Η μέρα του Πάσχα ήταν από τις χειρότερες της χρονιάς μέχρι στιγμής για μένα. Είναι το θέμα υγείας με τη μαμά σου. Ήταν η μαμά μου. Μάλωσα με πολύ δικά μου άτομα, οικογενειακά. Ήμουνα πάρα πολύ φορτισμένη, τέλος πάντων. Τη μέρα του Πάσχα, όταν μου είχαν δημιουργηθεί όλα αυτά τα προβληματάκια, είχα πάρει κατά τις 8-9 τηλέφωνο τον Νά και τον Νταμιάν και έκλαιγα. Και τους έλεγα και έχει γίνει αυτό και δεν είμαι καλά και πώς έγινε και τα λοιπά. Και μέσα σε μισή ώρα, επειδή έχω την τοποθεσία των παιδιών, μπαίνω και βλέπω και έχουν ξεκινήσει από Αθήνα και έρχονται στη Θεσσαλονίκη να με βρουν, χωρίς να μου το πούνε, χωρίς να μου πούνε, ξέρω εγώ, έρχομαι να σε βοηθήσω. Τους έχεις live tracking. Ναι, είναι από την έβρεση στο iPhone. Έχεις βάλει κάποια άτομα δηλαδή. Ναι. Και οι φίλοι μου με έχουν εμένα και εγώ τους φίλους μου και μπαίνω και το βλέπω και λέω, πες μου τι έρχεσαι Αθήνα. Θεσσαλονίκη. Συγγνώμη, είναι Θεσσαλονίκη. Ναι. Και ήταν κάτι το οποίο εμένα μου άλλαξε όλη την ψυχολογία. Μπορεί να ήθελα απλά να δουν τη Θεσσαλονίκη. Όχι, φύγαμε την επόμενη μέρα. Ήταν κάτι που με ευχαρίστησε πάρα πολύ και δεν περίμενα. Δεν το έχει κάνει ποτέ κανένας φίλος μου αυτό. Okay. Πολύ ωραίο. Θέλω σίγουρα να κάνω την εταιρεία που σου είπα. Ελπίζω το Σεπτέμβριο να είναι πάνω, αν όλα πάνε καλά. Θέλω σίγουρα να αγοράσω ένα σπίτι, όπως σου είπα, και να μένω, ναι, και να είμαι και εγώ με το παιδί. Εγώ θέλω να σου πω συγχαρητήρια που είσαι τόσο νέα και έτσι είσαι δυναμική. Δηλαδή, εγώ χαίρομαι. Έχει πάρει τη ζωή, ρε παιδί μου, στα χέρια σου και με το παιδί σου και με τη δουλειά σου. Μου ήταν πολύ δύσκολο να σου πω την αλήθεια και νόμιζα ότι είχα πέσει σε κατάθλιψη. Ναι. Όταν χώρισα, ένιωθα ότι έχω χάσει τη γη κάτω από το πόδι μου. Ναι, αλλά το αντιμετώπισε και το αντιμετωπίζει. Ναι, η αγάπη πονάει όμως. Είναι κάτι το οποίο. Συμβαίνει. Σε φέρνει, ναι, στα πατώματα ψυχολογικά. Είναι στη ζωή όμως. Είναι στη ζωή σίγουρα. Νομίζω, όχι νομίζω, είμαι σίγουρη ότι άμα ραγίσει το γυαλί δεν ξανακολλάει, ό,τι και να κάνεις. Ναι, είναι δύσκολο. Και μου έδωσε πάρα πολύ push το παιδί μου για να τα καταφέρω όλα. Άλλο σου δίνει και δύναμη. Πάρα πολύ. Θέλω να δώσω έτσι ένα μήνυμα στις νέες μανούλες, στις μανούλες που μεγαλώνουν το παιδί μόνες τους, να μην φοβούνται τίποτα, να μην αγχώνονται, να κοιτάνε το παρόν, πώς μπορούν να βοηθήσουν το παιδί τώρα.
να μην ακούνε τα κακοπροαίρετα σχόλια, γιατί μπορεί εγώ να τα ακούω στα social, μπορεί η κοπέλα να τα ακούει στη γειτονιά της όμως. Και σίγουρα να μην έχουν αυτό το ταμπού ότι έχω κάνει παιδί, αλλά ξεχνάω ότι είμαι γυναίκα. Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Εγώ σας ευχαριστώ. Ακολουθήστε τη modern.cinderella. Modern Cinderella, εννοώ. Modern Cinderella, ναι. Με δύο L. Και κάντε και ένα subscribe, like και να πατήσετε και το καμπανάκι. Ένα subscribe στο κανάλι. Θα τα πούμε σε επόμενο επεισόδιο Κονίλο Talks. Τέλεια.